εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιστερίου Έλλη Αλεξίου, καλωσορίζουμε το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θεωρούμε ιδιαίτερα επίκαιρη και αναγκαία την πρωτοβουλία να αναδειχτούν τα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης και μάλιστα σε μια λαϊκή συνοικία όπως το Περιστέρι. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η φετινή σχολική χρονιά, όπω ακούστηκε πάρα πολλέ φορέ, ξεκίνησε και συνεχίζεται με χειρότερου όρου από την προηγούμενη. Καθώ η πανδημία είναι σε έξαρση, με ρεκόρ κρουσμάτων και η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασία των σχολείων, η κυβέρνηση εφαρμόζει πρωτόκολλα που οδηγούν στην υπερμετάδοση του ιού. Προβλέπει την αναστολή λειτουργία ενό τμήματο μόνο στην περίπτωση που νοσήσουν πάνω από του μισού μαθητέ, ενώ αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα για μαζικά, δωρεάν, επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ για όλου του εκπαιδευτικού και μαθητέ. Αρνείται την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό καθαριότητα, την αρέωση των μαθητών ανατμήμα, την κάλυψη των κενών με προσλήψει όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και την υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα μετά από δύο χρονιές τηλεκπαίδευσης. Οι υποβαθμισμένες θηριακές υποδομές, οι προκάτε για τη στέγαση των υπείων μέσα στις αυλές των σχολείων, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών στα περισσότερα νηπιαγωγεία, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στα δημοτικά και τα κενά σε παράλληλη στήριξη που μάθαμε από τη διεύθυνση ότι φτάνουν στον αριθμό το 420, είναι μερικά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που οξύνονται ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία. Οι συγχωνεύσεις τμήματων που προωθεί η κυβέρνηση αυτή την περίοδο προκειμένου να ακουκουλώσει τα κενά σε εκπαιδευτικούς αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζει ως κόστος τις μορφωτικές ανάγκες και την υγεία των μαθητών ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο το καλοκαίρι που έφερε μέσα στο καλοκαίρι προσπαθεί να μετατρέψει τα σχολεία σε αυτόνομες μονάδες με αποστολή να βρίσκουν έσοδα για τη λειτουργία τους και τους γονείς να βάζουν περισσότερο το χέρι στην τσέπη. Χρησιμοποιώντας τον παραπλανητικό τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου» προσπαθεί να κρύψει ότι προωθεί το σχολείο των κοινωνικών φραγμών της σημειμάφιας, της κατηγοριοποίησης και της εμπορευματοποίησης της γνώσης. Με την εφαρμογή της λεγόμενης αξιολόγησης, το Υπουργείο Παιδείας θέλει να δείξει πως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε στραβό στην εκπαίδευση, από την κυβερνητική ευθύνη. Στα κριτήρια αξιολόγησης που βάζει όπως τη ικανότητας διαχείρισης των οικονομικών πόρων, της καλλιέργειας δεξιοτήτων στους μαθητές, της αξιοποίησης σχολικών υποδομών και προσωπικού, η δική μας απάντηση είναι ο αγώνας για ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, που δεν θα διαχωρίζει τους μαθητές, θα δίνει ενιαία τη γνώση σε όλα τα παιδιά, με σύγχρονες ασφαλείς σχολικές υποδομές και εκπαιδευτικούς με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Το 99% των σχολείων υπέρ τη απεργία αποχή από τη διαδικασία αξιολόγηση. Η τεράστια συμμετοχή στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου, που στο σωματείο μα ξεπέρασε το 70%, επιβεβαιώνει την απόρριψη των αντιεκπαιδευτικών σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας στο σύνολό του. Ο αυταρχικό κατήφορο, οι συνεχεί δικαστικέ προσφυγέ, και η καταστολή που επιστράτευσε η κυβέρνηση δείχνουν ότι δεν έχουν άλλο τρόπο για να προωθήσουν μια πολιτική που έχει μαζικά καταδικαστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Η αλληλεγγύη η αγωνιστική συμπόρευση όλων των εργαζομένων στο δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, που συλλογικά υπερασπίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών του και αντιστέκονται στην επέκταση τη επιχειρηματική λειτουργία των σχολείων, είναι ο δρόμο για να βγουν οι ανάγκε μα στο προσκήνιο. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με του γονεί και όλου του εργαζόμενου, δυναμώνουμε τον αγώνα για την ακύρωση στην πράξη του νόμου Χατζηδάκη που τσακίζει τα εργατικά δικαιώματα, βάζει εμπόδια στη λειτουργία και δράση των σωματείων και κρίνει παράνομες όλες τις μορφές πάλης που επιλέγουν τα σωματεία. Οι νικηφόροι αγώνες των εργαζομένων στην e την Κόσκο και άλλους κλάδους που στην πράξη τσαλάκουσαν το αντεργατικό νομοθετικό πλωστάσιο φανερώνουν ότι μόνο ο συλλογικός αγώνας η σύγκρουση και η οργανωμένη απειθαρχία απέναντι στους άδικους νόμους μπορεί να ανοίξει δρόμο για να γίνει πράξη το δίκιο μας. Στη σημερινή εποχή των μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, σε μια εποχή που υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να ζήσουμε όπως μας αξίζει, δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια ζωή χωρίς δικαιώματα, δεν μπορούμε να δεχτούμε τη διέύρυνση των ταξικών φραγμών και των μορφωτικών ανισοτήτων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε η υγεία να είναι εμπόρευμα και η ανθρώπινη ζωή κόστος. Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο σύγχρονο που θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες για να προσφέρει ολόπληρη μόρφωση στα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Ένα σχολείο στο ύψος των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και των δυνατοτήτων.